Είπαμε, σε πολύ λίγες μέρες έχουμε εκλογές. Οι υποψήφοι βεβαίως τρέχουν εδώ και καιρό. Τους βλέπουμε, τους συναντάμε παντού. Τους βλέπουμε στα γραμματοκιβώτια μας, σε πινακίδες στους δρόμους. Όπου να είναι, δεν ξέρω αν μπορεί και πολλοί από εσάς να πήγατε να φάγατε και κάτι σε διάφορες συγκεντρώσεις. Είναι εδώ μαζί μου η συνάδελφος η Μιράντα Ελισάνδρου, η οποία έτρεξε μια έρευνα. Καλό σου μεσημέρι, Μιράντα μου. Να δούμε τι στοιχίζει να είσαι σήμερα υποψήφιος. Και βεβαίως θα μας βοηθήσει, διότι μετά από όλα αυτά έρχεται και ένας έλεγχος. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της ελεγκτικής υπηρεσίας, ο Μάριος Πετρίδης. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Πετρίδη. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι και στη Μιράντα. Λοιπόν, επειδή κάθε φορά που έχουμε εκλογές, τα λέμε, κύριε Πετρίδη, επιχειρούμε μαζί να κλείσουμε κερκόπορτες, παράθυρα αυτού του νόμου, που εντάξει, δεν σας επιτρέπει να ελέγχετε και πολλά πράγματα και εσείς ό,τι κάνετε, ό,τι εντοπίσετε από όλα αυτά. Θα μας βοηθήσει η Μιράντα λίγο να δούμε τι εντόπισε στην ερευνά της και μετά να δούμε και μαζί, παρεμβαίνετε κιόλας, στο τι μπορεί να ελέγξει η ελεγκτική. Έχουμε και πλαφόν σε διάφορες δαπάνες, αλλά Μιράντα μου, να το τρέξουμε. Λοιπόν, Κάτια, θα ξεκινήσουμε με την πρώτη μας κάστα, η οποία αυτό που μας λέει είναι πως έχουμε 7.280 υποψηφίους, οι οποίοι διεκδικούν 3.227 θέσεις. Ναι. Τώρα πάνω κάτω, επειδή έχουμε και που εξελέγησαν άνεφαθ υποψηφίου και επειδή κάποιοι έχουν αποσυρθεί, πάνω κάτω αυτά τα νούμερα, τα σίγουρα είναι για τους ευρωβουλευτές. Ωραία. Λοιπόν, πάνω κάτω, όπως λες και εσύ, έκανα μία σούμα, ναι, με βάση τα ποσά τα οποία δικαιούται κάποιος να δαπανίσει σε αυτήν την προεκλογική. Είναι έναν πίνακα τον οποίο θα το δούμε αργότερα μαζί, ναι, με τον κύριο Πετρίδη. Και αυτό λέει πως το λιγότερο που θα δαπανηθεί είναι 13 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε 3 μήνες. Γιατί μπορεί να δικαιούνται να κάνουν 6 μήνες προεκλογικό με βάση την νομοθεσία, όμως αυτούς τους τελευταίους 3 μήνες είναι που δαπανούνται, ναι, τα πολλά ποσά. Άρα και μιλούμε για 2.600 θέσεις, όχι για τις 3.227 που είπαμε προηγουμένως, ναι, που αφορούν ευρωβουλευτές, προέδρους επαρχιακών οργανισμών αυτοδιοίκησης, δημάρχων, αντιδημάρχων και μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Μιλούμε για 13 οι οποίοι έχουν ένα πλαφόν. Και έχουν ένα πλαφόν αυτοί. Με βάση το πλαφόν είναι αυτά, ναι, τα 13 εκατομμύρια, γιατί όπως θα δούμε και πιο κάτω, πολύ ξεπεράσει. Λοιπόν, τρέχουμε να τα βλέπουμε και όλα σωστά συζητάμε. Η επόμενη σου κάρτα. Ναι, είναι το κόστος ανά υπηρεσία. Αυτό που έχουμε δει είναι πως αναλόγως δήμου, κοινότητας και αριθμού υποψηφίων και θέσεις, που τίθεται η υποψηφιότητα, γίνεται και ο προεκλογικός αγώνας. Οι επικοινωνιολόγοι, το λιγότερο μπορεί να κοστίσουν 3 εκατομμύρια. Έναν επιτελείο μιλάμε και για στελέχωση, για το τηλεφωνικό. Ναι, 3.000 ένας επικοινωνιολόγος, 5.000 το μήνα αφορά το επιτελείο των ενίκειων και τη στελέχωση. Οι γραφιστικές υπηρεσίες, 150 ευρώ. Η παραγωγή βίντεο, 500 ευρώ. Και μιλάμε για μικρά βίντεο τα οποία κάνουν είτε για το TikTok, είτε, ναι, για τα social media, είναι αυτόν το κόστος. Και συνήθως παίρνουν έτσι νεαρούς για να τους τα φτιάξουν. Λοιπόν, τα τυπογραφικά είναι οι προσωπικές κάρτες, ναι, 180 ευρώ η χιλιάδα, 300... Σουμάρουμε. Απλά να μας πει και ο κύριος Πετρίς από όλα αυτά, επειδή ξέρω ότι έρχεστε στα κανάλια γενικά όπου υπάρχει, ζητάτε αποδείξεις και από τα διαφημιστικά. Από όλους αυτούς ζητάτε ή δεν είναι μέσα στην νομοθεσία? Επικοινωνιολόγους, ναι. Ζητάμε, κυρία Σάβα, από διαφημιστικά γραφεία, ναι, ή διαφημιστικά μέσα, εννοούμε χώρους, εταιρείες που παρήχαν διαφημιστικές υπηρεσίες, είτε διαφημιστικό χώρο προς τους υποψηφίους, είτε απευθείας, είτε μέσω διαφημιστικού γραφείου, δηλαδή τηλεοπτική, ραδιοφωνική σταθμή. Ο Αλφα θα μας συμπληρώσει τον πίνακα, ναι, το λογιστήριό σας και θα μας τον αποστείλει. Περιοδικά, εφημερίδες, παροχής διαφημίσεων και ούτω καθεξής. Τονίζουμε και θυμίζουμε, κυρία Σάβα και κύριε Αλεξάνδρου, ότι η ελεγκτική υπηρεσία με βάση τον νόμο ελέγχει μόνο τις δαπάνες της παραγράφου 5 του εκλογικού πίνακα που έχουν να κάνουν με διαφημιστικές υπηρεσίες. Δεν ελέγχουμε όλα τα άλλα. Συμπόσια, εστιατόρια. Θα τα δούμε, κύριε Πετρίδη. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Μιράντα.
Λοιπόν, πώς έχουμε δει, τα φυλάδια κοστίζουν από 1.000 μέχρι 10, μέχρι από 100 μέχρι 330 αναλόγως ευρώ. Πώς θα αντιπωθούν. Αναλόγως, ναι. Τα φυλάδια, τα α4 μέχρι 420 ευρώ ή 10.000. Και κάποιοι έχουν βγάλει και μικρά βιβλιαράκια κάτι, α5 ως επιτοπλίστων. Δες μας έφερες να δούμε όμως. Ναι. Ναι. Λοιπόν, είναι αυτά τα που είναι και έχρωμα γλασέ, έτσι. Ακριβώς, ναι. Και μιλάμε, κάποιοι έχουν βγάλει κυρίως δήμαρχοι, ευρωβουλευτές, αλλά και υποψήφοι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουν βγάλει 12 σέλιδα, 24 σέλιδες κάποιοι, παρουσιάζοντας και το πρόγραμμα τους, αλλά και το τι έχουν κάνει μέχρι στιγμής. Εκείνον όμως, εκτός από τα τυπογραφεία, εκείνοι οι οποίοι είναι κερδισμένοι αυτής της προεκλογικής, είναι υπαίθρια διαφήμιση, εταιρείες υπαίθριας διαφήμισης. Οι τιμές τις οποίες βλέπουμε να αφορούν μόνο για μία υπαίθρια διαφήμιση. Για μία καταχώρηση, για μία καταχώρηση τον ακριβώς. Αφορά βεβαίως και τις εκτυπώσεις αυτών το κόστος. Όμως και, δεν, την τοποθέτηση, δεν, και την 500 τοποθέτηση. 500 ευρώ τον μήνα. Ναι. Άμα έχεις 10 όμως. Εντάξει. Ακριβώς. Λοιπόν. Ανεβαίνει αρκετά το ποσό. Ναι. Τώρα εδώ ελέγχεται και αυτό το κομμάτι, κύριε Πετρίδη, των διαφημίσεων, των πινακίδων, των billboards. Ναι, προφανώς. Ναι. Και ελέγχεται κιόλας να είναι και σε χώρο που να μην είναι, γιατί και αυτές θέλουν μια άδεια, αυτά τα οι πινακίδες. Άλλη θέμα συζήτηση, Μιράντ. Μετέπειτα έλεγχος αυτός, κυρία Σάβα, ναι. Όχι, λοιπόν, όχι επί το προκείμενο σε αυτή τη στιγμή. Ναι. Σωστή παρατήρηση όμως. Λοιπόν, κάποια έντυπα έχουν, είτε είναι έντυπα μύτια, είτε είναι ηλεκτρονικά, έχουν επιλέξει επίσης πληρωμένα άρθρα, καταχωρήσεις. Κάποιες τιμές που έχουμε βρει είναι 1.500 ευρώ ή 300 λέξεις, αφορά και συνεντεύξεις, πληρωμένες συνεντεύξεις κλπ. Το ραδιόφωνο για ένα σποτ των 30 δευτερολέπτων κάποιος θα πληρώσει 45 ευρώ και αυτές οι τιμές που έχουμε βρει αφορούν τα κόμματα, δεν αφορούν τους υποψηφίους, οι οποίοι παίρνουν πολύ πιο χαμηλές τιμές στα πακέτα τα οποία πληρώνουν. Αυτή τη φορά η τηλεόραση δεν ήταν το μέσο προτίμησης. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο έναν κόμμα έχει επιλέξει την τηλεόραση. Τώρα είναι, σήμερα, αύριο μπορεί να κορυφωθεί αυτό, να το κράτησα για το τέλος. Δύσκολο, γιατί μόνο μία μέρα έχει μείνει ουσιαστικά για την προεκλογική εκστρατεία. Επίσης, τα μπάνερ κοστίζουν περίπου για 5.000 εμφανίσεις 2.500 ευρώ. Όσον αφορά τα social media και τις διαφημίσεις Google, εκεί επέκτηκε ένα μεγάλο ποσό. Κάποιοι επέλεξαν από 10 ευρώ τη μέρα στα social media, με μεγάλων κερδισμένων μετά το Facebook και το Instagram. Κάποιοι έχουν φτάσει και 70 ευρώ τη μέρα, όμως, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Αυτά ελέγχονται, κύριε Πετρίδη? Αυτά θα μπορούσαμε να τα ελέγξουμε, κυρία Σάβα, εάν είχαμε επικοινωνία και να υποχρεώσουμε το Facebook ή το Twitter, το X και το Meta να μας απαντούν στην ανακοίνωση που βγάλαμε. Επειδή γίνεται αυτή η συζήτηση και στην Ελλάδα με τα Google Ads, δεν υπάρχει, που υπολογίζουμε πόσο μπορεί να είναι, γιατί είναι προεκλογικό έξοδο, θα μπορούσε, αν θέλετε, αν κάνει και αυτού του είδους τον έλεγχο η ελεγκτική δειγματοληπτικά, να πει αυτός πολύ βγαίνει σε αυτές τις διαφημίσεις, να δούμε και να δούμε αν συνάδει μαζί με τα άλλα τα προεκλογικά του. Λοιπόν, έλα, Μιράντα. Αν συνάδει, κυρία Σάβα, με αυτά τα οποία δήλωσε ο ίδιος ο υποψήφιος. Αυτό λέω, ναι. Διότι να πούμε ότι αν κουκολάτσι δεν υπάρχει ένας κουμπάρος που του κάνει, ξέρω εγώ, διαφήμιση στο τοπικό ραδιόφωνο ή άλλος πώς. Εδώ γίνεται μια πληρωμή. Δεν έχει να σου χαριστεί κανένας, ούτε είναι τραπέζι που θα πούμε το έκανε ο εστιατόρας. Και όχι μόνο ο εστιατόρας, αλλά και κάποιοι άλλοι χορηγοί των εκδηλώσεων. Ναι. Ακριβώς. Το ίδιο συνέβη και θέλω να πω και με τις διαφημιστικές πινακίδες. Είναι έναν παράδοξο. Συνέβη και όμως, από ό,τι μας έχουν πει, και στις προεδρικές εκλογές. Κάποιοι έχουν ζητήσει κάποιες εταιρείες να κατέβουν οι δικές τους διαφημίσεις, τις οποίες αγοράζουν με το χρόνο
για έναν έτος για να μπουν κάποιων συγκεκριμένων υποψηφίων. Ναι. Άρα και αυτό. Δηλαδή, είναι... ξέρω εγώ, μια εταιρεία που διαφημίζει έπιπλα, ουίσκι κλπ. Και έχει κλειδώσει αυτή τη συγκεκριμένη πινακίδα για ένα χρόνο, λέει η ίδια στους διαχειριστές, κατεβάστε τη δική μου και βάρτε για λίγες μέρες ή πόσο καιρό αυτού. Ακριβώς. Ναι. Μάλιστα. Ακριβώς. Μιλούμε για εξυπηρετήσεις, υποσχέσεις. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Ναι, για τη δημοκρατία. Για τη δημοκρατία. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις εκδηλώσεις τις προεκλογικές, αν προσκαλέσεις 100 άτομα, θα πληρώσεις περίπου 1.500 ευρώ, αλλά όπως έχουμε πει... Με κανά παιδάκια μέσα με αυτά. Με κανά παιδάκια βεβαίως και ποτά. Μάλιστα, ναι. Λοιπόν... αυτά είχα ναι. σε σχέση με την έρευνα. Πάμε να δούμε τώρα όμως πόσα και έτσι να βάλουμε και περισσότερο στη συζήτηση τον κύριο Μπεντρή. Να πούμε πριν φιλοξενούσα και την εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ. Το σημειώνω και αυτό. Άλλου είδους παρανομίες για να γλιτώσουν από τα μπάνερς. Δεν έχει μείνει στήλος ο δικός φωτισμός που δεν έχουν τοποθετήσει είτε αυτά τα χάρτινα είτε τα με άλλο τρόπο που βλέπουμε ή τέτοια. Δεν ξέρω που είναι νόμιμα και που όχι. Λοιπόν, άρα όλα αυτά που είδαμε, που θα δούμε και τι θα δηλώσουν και στην ελεκτική υπηρεσία, πόσα δικαιούνται, Μιράντα μου, άμα είμαι υποψήφια ευρωβουλεύτρια, πόσα θα πρέπει να... εγώ προσωπικά. Επειδή έχω δει κάτι τώρα στα πλάνα που βγάλαμε κάτι, να πω ότι το κόστος είναι μηδαμινό ουσιαστικά για ένα ναι. μουσαμάν ουσιαστικά που μπαίνει παράνομα από εδώ και από εκεί. Είναι 15 ευρώ το μέτρο από ό,τι μας έχουν πει. Απλώς μιλάμε ναι. για μια τεράστια οπτική ρύπανση. Άρα, οι ευρωβουλευτές, το μέγιστο ποσό το είναι 50.000 ευρώ. Των Προέδρων των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης είναι 30.000 ευρώ. Στην περίπτωση των Δημάρχων εξαρτάται από τους εκλογείς, των αριθμών των εκλογέων και κυμαίνεται από 10.000 με 30.000. Mm-hmm. Στην περίπτωση των Αντιδημάρχων είναι 5.000, είναι στάνταρ ανεξαρτήτως εκλογέων. Στους Δημοτικούς Συμβούλους 3.000 ευρώ είναι το μέγιστο. Και για τους κοινοτάρχες επίσης 3.000 ευρώ για πάνω από 100 εκλογής, κοινότητες πάνω από 100 εκλογής και για 1.000 ευρώ για μέλη του κοινοτικών συμβουλίων επίσης για πάνω από 100 εκλογής. Χαμογελώ, διότι κάνω τα μαθηματικά όσο μας τα λες, αναλόγως του αξιώματος που διεκδικούν. Και στα κυπριακά έχει χάσει. Η εξίσωση αυτή, ότι είναι πολύ περισσότερα. Λοιπόν, κάποιοι και αυτό... κάτι μας έχουν πει ότι έχουν δαπανηθεί μέχρι και 200.000 ευρώ. Ναι. Και εδώ ήθελα να σημειώσω ότι όταν ξεπεράσεις, για παράδειγμα, ένας ευρωβουλευτής στις 50.000 ευρώ, το πρόστιμο το οποίο θα επιβληθεί θα είναι 20.000, το μέγιστο του προστίμου είναι 20.000 ευρώ. Για να δούμε λοιπόν τη σημασία αυτού του ελέγχου και αν έτσι όσο έχει νομοθεσία και του τι ελέγχει, διότι μπορεί να είναι τα προσωπικά έξοδα αυτά. Σωστά, διότι αύριο μπορεί να πληρώσει κάποιος άλλος, η μάμα, ο παπάς του υποψήφιου, η επιχείρησή του και αυτά να μην προσμετρώνται. Σωστά, κύριε Πετρίδη. Πολύ σωστά, κυρία Σάβα. Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε η κυρία Λισάνδρου, ότι ακριβώς τις τεράστιες τρύπες που έχουμε βρει, έχουμε εντοπίσει, έχουμε καταγράψει σε όλες τις προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, δεν είναι δύσκολη πρόβλεψη να πούμε ότι θα τα βρούμε και σε, αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις. Και εδώ χάνεσαι κιόλας, κύριε Πετρίδη. Χάνεσαι από τους πολλούς υποψήφιους. Ναι, όντως, είναι πάρα πολύ. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να δούμε διαδικαστικά όμως, κύριε Πετρίδη, ότι ολοκληρώνεται αυτή η εκλογική διαδικασία. Όλοι οι υποψήφοι μας ανέφερε και τα πλαφόν έτσι στον προεκλογικό εξόδων η Μιράντ. Θα πρέπει να συμπληρώσουν κάποια έντυπα σε εσάς, στον έφορο εκλογής. Ναι. Εντός δύο μηνών από τη δημοσίευση του αποτελέσματος της εκλογής, να αποστείλουν στον έφορο εκλογών και στην υπηρεσία μας κατάλογο με όλα τους τα έξοδα. Από αυτά τα έξοδα η ελεκτική υπηρεσία ελέγχει μόνο τις δαπάνες που έχουν να κάνουν με διαφήμιση. Είναι αυτά τα πλαφόν. Δυστυχώς η νομοθεσία είναι τόσο τρύπια που αφήνει παραθυράκι σε υποψηφίους
να πληρώσουν πολλαπλάσια ποσά πριν από την προεκλογική περίοδο και να εξαργυρώσουν εντός εισαγωγικών αυτή την υπηρεσία μέσα στους τελευταίους 6 μήνες. Δηλαδή και αυτός που βάζει μπάνερ, πάει κλείνει με την εταιρεία που μας έλεγε πριν η Μεράντα, ένα χρόνο πριν. Πληρώνει από πριν και δεν προσμετράται αυτό. Τέλεια. Ναι. Και επίσης μπορεί να πληρώσει και 2, 3, 4 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες μετά. Άρα και ούτε αυτά προσμετρούνται. Ναι. Κυρία Σάβα, άρα θα το κάνουμε αυτό. Εντός 2 μηνών περιμένουμε τις δηλωθήσεις δαπάνες των υποψηφίων. Εντός 3 μηνών περιμένουμε και τις δαπάνες που θα έχουν διενεργήσει τα κόμματα για αυτές τις εκλογές. Τι λέει για τα κόμματα? Για τα κόμματα ελέγχονται για τις ευρωεκλογές, κύριε Πετρίδη. Έχουν και αυτά όροφες? Ναι, ακριβώς. Τα κόμματα. Εκεί, θυμάστε κυρία Σάβα, το έχουμε συζητήσει ότι δεν υπάρχει οροφή στο τι μπορεί να δαπανίσει ένα κόμμα, νομίζω ότι είναι παράνομο να το δαπανίσει το κόμμα. Θα πρέπει ό,τι ποσό θέλει να βοηθήσει κάποιους υποψηφίους, να τα δώσει τα χρήματα στους υποψηφίους. Ναι. Άρα, παίρνοντας εμείς τις οικονομικές καταστάσεις των κομμάτων, θα προσπαθούμε να δούμε, να λύσουμε αυτό το ερώτημα, ότι όντως τα χρήματα από τα κόμματα πήγαν στους υποψήφιους. Ναι. Αλλιώς δεν μπορούν να προσμετρηθούν με βάση γνωμάτευση της νομικής υπηρεσίας ως νόμιμα έξοδα των υποψηφίων. Ναι. Κύριε Πετρίνα, να σας αγχώσουμε λίγο όμως, ότι κάνετε και δειγματοληπτικούς ελέγχους τώρα που βλέπετε ότι κάποιος καλεί, ξέρω εγώ, σε συνάξεις, μια μεγάλη συναιστίαση κάπου, ότι ελέγχετε και βλέπετε πόσο έχει στοιχήσει, ποιος το πλήρωσε κλπ. Σημειώνουμε, κυρία Σάβα, η ομάδα ελέγχου βλέπει κάποια, αλλά εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούν 3 άτομα επί 24ωρου βάσεως να παρακολουθούν και μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ραδιόφωνα και τηλεοράσεις. Κάποια τα οποία βγάζουν μάτι, ναι, τα σημειώνουμε. Να πούμε στον κόσμο που μας ακούει ότι όποιος πολίτης της χώρας μας δει κάτι το οποίο του προκαλέσει μια αίσθηση, μια εντύπωση, μπορεί να το αναφέρει στην ελεγκτική υπηρεσία και οι συνάδελφοι που θα κάνουν τον έλεγχο θα το ψάξουν όταν θα κάνουμε αυτό. Ή μπορεί να πάμε και στο που πήγαμε και δεν μας άρεσε και εκεί μπορεί να βρούμε, διότι αν πήγε ο άλλος και την έβγαλε έτσι στο πόδι, δεν τον κέρασαν και κάτι να ακούει ομιλίες, είναι ένα θέμα, κύριε Πετρίδη. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα πούμε και μετεκλογικά. Σας χαιρετώ. Μέραντα μου, δεν ξέρω αν θες κάτι να προσθέσεις. Ναι, πάντως να είναι για καλές τσέπες οι προεκλογικές. Ακριβώς. Να σημειώσω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τα κόμματα όχι μόνο βοηθούν τους υποψηφίους, αλλά εισπράσσουν κιόλας για να στείλεις έναν SMS στον κατάλογο των μελών ενός κόμματος. Χρειάζεσαι περίπου 50 ευρώ κάποιος για να πληρώσει. Ναι. Και τουλάχιστον ένα 200 ευρώ. Εγώ τώρα έχω απορία. Ένας από τη Λεμεσό, δημοτικός σύμβουλος, πού με βρήκες από τη Λεμεσό συγκεκριμένου κόμματος, που δεν ανήκω σε κανένα κόμμα και μου στέλνει μηνύματα. Είναι επίσης ενδιαφέρον, δεν είναι και σε άλλη επαρχία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μιράντα μου, σε χαιρετώ.